Την ημέρα αυτή που ακολουθεί λίγο μετά την νεαρινή σημερία, καθώς το σκοτάδι της νύχτας φτάνει στο τέρμα της υπεροχής έναντι της ημέρας και αρχίζει να υπερτερεί το φως, η Εκκλησία εορτάζει τη σύλληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και την κάθοδο στο σκότος και το ζώφο του κόσμου, του ηλίου της δικαιοσύνης, η οποία ανέστρεψε το ρου του χρόνου και της ιστορίας και από κάθοδο προς τον Άδη τον έκανε ανύψωση προς την οριστική άνοιξη της αιωνιότητας. Ρίζα και αρχή όλων των δεσποτικών εορτών, στις οποίες μνημονεύουμε κατέτος τη σωτηρία μας, η εορτή του Ευαγγελισμού, πρέπει να εορτάζεται πάντα την ίδια ημερομηνία, επειδή, σύμφωνα με αρχαία παράδοση, ο κόσμος δημιουργήθηκε από τον Θεό κατά το μήνα Μάρτιο και στις 25 Μαρτίου ακριβώς ο Αδάμ, πλανηθής από την υπόσχεση του Όφεως και θέλοντας να γίνει Θεός, παρέβει τη Θεία Εντολή και εξορίστηκε τον Παράδεισο. Άλμοζε λοιπόν η ίαση της φύσεώς μας να επιτελεστεί ως δεύτερη δημιουργία για των ιδίων μέσων και τις ίδιες μέρες όπως η πτώση μας. Και καθώς το ανθρώπινο γένος υποδουλώθηκε στο θάνατο της παρακοής της Εύας, στην άνοιξη του κόσμου, άλμοζε να λυτρωθεί κατά τον Μάρτιο μήνα της υπακοής της Παρθένου. Αναπτύσσοντας με θαυμαστό τρόπο αυτή τη θεολογία των αντιστοιχειών στην οικονομία της σωτηρίας, ο Άγιος Ειρηναίος Λουγδούνου γράφει σχετικά. Και ως εκείνη εξυπατήθη στο παρακούσε του Θεού, ούτως και αυτή επίστη υπακούσε το Θεό. Είναι της Παρθένου Εύας, η Παρθένος Μαρία γέννηται παράκλητος. Και ως συνεδέθη το θανάτο το γένος των ανθρώπων δια Παρθένου, ελήθη δια Παρθένου, αντιταλαντευθύσει της παρθενικής παρακοής, δια παρθενικής υπακοής. Μετά την πτώση μας ο Θεός, μακροθυμών, μέσα στην άπειρη ασπλαγνία Του, προετοίμασε σιγά σιγά την ανθρωπότητα, από γενεά σε γενεά, με γεγονότα άλλοτε ευμενή και άλλοτε δυσμενή στην πραγματοποίηση του μεγάλου μυστηρίου, το οποίο κρύπτεται προαιωνίως στη Τριαδική Βουλή την ενανθρώπιση του Λόγου. Ενώ ο Κύριος γνώριζε ήδη εκ των προτέρων ποιο θα ήταν το σφάλμα του ανθρώπου και οι τραγικές του συνέπειες, παρόλα αυτά δημιούργησε την ανθρωπίνη φύση έχοντας κατά νου το πέρας αυτού του μυστηρίου, ώστε να ετοιμάσει μια μητέρα η οποία με την ωραιότητα της άσπρης ψυχής της, περιβεβλημένης με τα στολίδια όλων των αρετών, θα ήλκυε πάνω της το βλέμμα του Παντοδυνάμου και θα επέβαινε νηφική παστάδα του Λόγου, δοχείων του τα πάντα περιέχοντος, παλάτιων του Πουρανίου Βασιλέως και πέρας του Θείου Σχεδίου. 6 μήνες μετά τη θαυματουργή σύλληψη εκείνου που επρόκειτο να είναι σε όλα πρόδρομος σωτήρος, ο Γαβριήλ, ο άγγελος της Ιας της Πλαγνίας, στάθηκε από τον Κύριο στη Ναζαρέ της Γαλιλαίας προς την Παρθένου Μαρία, η οποία μετά την εξοδό της από τον ναό είχε μυστευθεί το δίκαιο και αγνό Ιωσήφ, ώστε να γίνει εκείνος φύλακας της παρθενίας της. Φανερώθηκε ευνίδια στην κατοικία με ανθρώπινη όψη, κρατώντας ράβδο και χαιρέτησε εκείνη που θα γινόταν των δακρύων της Εύας συγκύτρωσης, λέγοντας «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου». Παραξενεμένη από την εμφάνιση αυτή, η Μαρία άφησε να πέσει το αδράχτη της και ταραγμένη από τα λόγια αυτά του ασωμάτου, αναρωτιόταν μήπως αυτό το χαρμόσυνο άγγελμα δεν ήταν όπως και στην Εύα, παρά μια ακόμη πλάνη από εκείνο που μπορεί να μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός. Ο άγγελος όμως την καθησύχασε λέγοντας «Μη φοβού Μαριάμ, έβρες χάριν παρά το Θεό».
Μη παραξενεύεσαι από την εμφάνισή μου και από αυτά τα χαρμόσυνα λόγια, επειδή πλανηθήσα άλλοτε από τον Όφη, η φύση σου καταδικάστηκε σε κόπους και οδύνες, γιατί ήρθα να σου αναγγείλω την αληθινή χαρά και την απολύτρωση από την κατάρα της πρώτης μητέρας. Ιδού, συλλήψη και τέξη ιών, εκπληρώνοντας την πρόρηση του προφήτου Ισαΐα που έλεγε «Ιδού η Παρθένος εγκαστρίεξη και τέξετε ιών και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησού», που σημαίνει σωτήρ, «ούτως έστε μέγας και Υιός υψίστου κληθήσετε». Ακούγοντας τα απίστευτα λόγια, η Παρθένος ανεφώνησε «Πώς έστε τούτο επί άνδρα που γινώσκω?» Δεν έθετε σε αμφισβήτηση τα θεία λόγια από έλλειψη πίστεως, όπως ο Ζαχαρίας που τιμωρήθηκε γι' αυτό με αλαλία. Αλλά αναρωτήθηκε τι είναι τρόπο το μυστήριο αυτό μπορούσε να πραγματοποιηθεί στην περίπτωσή της χωρίς τη γαμήλια ένωση που είχε καταστεί ο νόμος αναπαραγωγής του γένους των ανθρώπων του πεταγμένου στη φθορά. Κατανοώντας τις αμφιβολίες της, ο άγγελος δεν την έψαξε καθόλου, αλλά της εξήγησε τον καινοφανή τρόπο αυτής της συλλήψεως. «Πνεύμα Άγιον επιλέψετε επισε και δύναμις υψίστου επισκιάσεις». Κατόπιν, αφού της πενθύμησε ότι η Ελισάβε, την οποία αποκαλούσαν στήρα, συνέλαβε ιόν στα γεράματά της, της κατέδειξε ότι ο Θεός όπου βούλεται, η κάθε φύσεως τάξης. Και την βεβαίωσε ότι με την επέλευση του Αγίου Πνεύματος, το Άγιο Πνεύμα επρόκειτο να επιτελέσει θαύμα σε τη μεγαλύτερη επιδημιουργία του κόσμου. Κλίνας τους ουρανούς, ο βασιλεύς του σύμπαντος, ο τα πάντα πληρών, εαυτόν εκένωσε από άφατη συγκατάβαση, ώστε να κατοικήσει εντός της, να ανακραθεί σε ένωση με την ανθρώπινη φύση, ασυγχύτως, και να ενδυθεί την ανθρώπινη σάρκα, βαμμένη με το παρθενικό αίμα της, σαν βασιλική πορφύρα. Κλείνοντας τότε το βλέμμα της ταπεινά στη γη, αποδεχομένη το θείο σχέδιο, με όλο της το θέλημα, η Παρθένος αποκρίθηκε «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου». Με τα λόγια αυτά αποδείχθηκε και μαζί της όλη η ανθρώπινη φύση, αποδέχθηκε και μαζί της όλη η ανθρώπινη φύση την έλευση σε αυτήν της θείας δυνάμεως που της μετέδιδε ο λόγος του Αγγέλου. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή συντελέστηκε η σύλληψη του Σωτήρος. Ο Υιός του Θεού γίνεται Υιός ανθρώπου. Ένα πρόσωπο σε δύο φύσεις. Ο Θεός ενδύεται την ανθρωπότητα και η Παρθένος γίνεται αληθινά Θεοτόκος. Έτσι ώστε χάριν αυτής της ανταλλαγής φυσικών ιδιοτήτων, οι άνθρωποι λυτρωμένοι από τη φθορά δύνανται να γίνουν Υιοί Θεού κατά χάριν. Η εκπλήρωση του μυστηρίου αυτού της ενανθρωπίσεως, αγνώστου ακόμη και στους αγγέλους, δεν υπήρξε επομένως μόνο έργο του Πατρός και της καταβάση του, του Υιού που κατήρθε εκ των ουρανών και του Πνεύματος που εσκίασε την Παρθένο, αλλά ο Κύριος προσδοκούσε αυτήν που την είχε διαλέξει από όλες τις γυναίκες να πάρει ενεργό μέρος την ελεύθερη και κούσια συγκατάθεσή της, ώστε η σωτηρία του ανθρωπίνου γένους να αποτελέσει έργο του κοινού, από κοινού του θείου θελήματος της ανθρωπίνης φύσεως. Επομένως, διαμέσου μιας ελεύθερης συνεργίας της ανθρωπότητος με τη Θεία Βουλή εκπληρώθηκε το μέγα μυστήριο που προετοιμαζόταν προπάντων των αιώνων. Εκείνος ενυθρώπησε να εμείς θεοποιηθόμεν και η Παρθένος, η νύμφη ανήφευτη, αποβαίνει και την ανακαινισμένη φύση μας πηγή και θεία παντός αγαθού. Προαναγγελθείς από τις προτυπώσεις των προφητών, όπως η άρθρακτος βάτος, το όρος του οποίου ου ετ μη θηλήθος υπήρχε κλεισμένη από την οποία θα διέλθει μόνον ο Θεός,
Η Θεοτόκος είναι η ζώσα κλίμαξ, της οποίας κατήλθε ο Θεός και επιτρέπει στους ανθρώπους να έρθουν στον ουρανό. Ανοίγεται στους ουρανούς ένας νέος τρόπος υπάρξεως. Η Παρθενία, χάρη στην οποία το σώμα του ανθρώπου, κατά το παράδειγμα της, καλείται να γίνει ναός Θεού. Η κτήση ολόκληρη που υπετάγει άλλοτε στη φθορά από την αμαρτία του ανθρώπου, προσδοκούσε και εκείνη το ναι. Το ναι της Παρθένου που ανήγγειλε την απαρχή της λύτρωσης. Γι' αυτό σήμερα τα επουράνια και τα επίγεια ενωμένα σχηματίζουν εορταστική χοροδία με τους ιούς του Αδά για να δοξάσουν το Θεό τιμώντας τη σύλληψή του και της ανήφθης μητρός του. Αμήν. Μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Αμήν, 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 ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.